Με δάκρυα στα μάτια, πλήθος κόσμου παρακολουθεί τη μεταφορά της όρου του άτυχου στρατιώτη που σκοτώθηκε στο μνημείο των Πεσόντων από τα πυρά του ενόπλου που σκόρπισε τον τρόμο στον Καναδά. Ο στρατιώτης που δολοφονήθηκε δεν έφερε όπλο και δέχθηκε πισόπλα τα πυρά. Ο Νέιθαν Σιρίλο θα ταφεί στη γενέτειρά του το Χάμιλτον. Ο δράστης των αιματηρών επιθέσεων ονομαζόταν Μάικλ Ζεάφ Μπιμπόου και ήταν Καναδός πολίτης που είχε ασπαστεί το Ισλάμ. Είχε κατηγορηθεί για κατοχή ναρκωτικών στο Κεμπέκ το 2004, είχε ομολογήσει την ενοχή του και είχε καταδικαστεί σε 60 μέρες φυλάκιση. Το 2011 κατηγορήθηκε για ληστεία και εκτόξευση απειλών στο Βανκούβερ.